Ένας ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη με φόντο την απόφαση του Αντιδημάρχου Ανογίων Βασίλης Μπόκου για την προσπάθεια πιστοποίησης του Ανογιανού Οφτού ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν. Η υπόθεση φαίνεται ότι έχει πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας από πλευράς άλλων περιοχών του νησιού, κυρίως ορεινών, που σε επιστολή τους προς τον Περιφερειάρχη ζητούν απαντήσεις στα όσα εξηγούν πως διαδίδει ο κ. Μπόκος, περί στήριξης της περιφέρειας σε αυτή την προσπάθεια που αφήνει εκτός όλες τις περιοχές, όπως λένε, του νησιού, πλην των Ανογιών. Σαν ιδέα είναι μια εξαιρετική ιδέα. Το να καταχωρηθεί το οφτό γενικότερα ή το αντικριστό στον κατάλογο των ιδιότυπων παραδοσιακών προϊόντων. Αρκεί να καταλάβουμε όλοι μας ότι οτιδήποτε κάνουμε και εμείς σαν Περιφέρεια Κρήτης, αυτό είναι που πρεσβεύουμε, θα πρέπει να καταχωρείται σαν τέτοιο Κρήτης, σαν προϊόν Κρήτης. Η Κρήτη είναι που έχει την αναγνωρισιμότητα και πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι από τη στιγμή που οποιοδήποτε προϊόν καταχωρείται σαν Κρήτη, ωφελούνται όλοι οι Κρητικοί γενικότερα. Αυτό πρωτίστως πρέπει να καταλάβουμε. Είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ψησίματος, το οποίο είναι και στην περιοχή μας, όπως και στις Μαδάρες, στα Χανιά, στα Σφακιά, και είναι λίγο παράλογο να δεσμευτεί για μια περιοχή μόνο το όνομα. Το πιο μελανό σημείο της ανακοίνωσης όμως είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια καπήλευσης και παραχάραξης της ιστορίας αρρωγούσε η Περιφέρεια Κρήτης κατά τον κύριο Σμπόκο, προκειμένου να καταρτιστεί φάκελος, να κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εν συνεχεία να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Έγκριση. Όλοι οι σύλλογοι που υπογράφουμε την επιστολή διαμαρτυρίας σας καλούμε να πάρετε θέση εγγράφως. Γιατί βγήκε αυτή η ανακοίνωση, όντως? Τι σκοπιμότητες κρύβει? Δηλαδή, όταν εμπλέκουν την περιφέρεια, που η περιφέρεια δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Πουθενά δεν λέω ότι αρρωγός είναι η περιφέρεια. Πουθενά πάρτε, μπείτε στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook να δείτε τι ακριβώς λέω. Είναι μια σκέψη προσωπική δική μου, εμένα, ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και ενδιαφέρεται πρώτα και πάνω απ' όλα για τα προβλήματα. Εκπρόσωποι από 32 πολιτιστικούς συλλόγους περιοχών της Κρήτης, όπως των Ζωνιανών, της Αξού, των Λιβαδίων, του Κουρσόνα, της Γέργερης, του Πύργου και της Τηλίσου, στην επιστολή τους απαντούν οργισμένα και στο αίτημα των Ανογίων αντιτείνουν ότι το οφτό ή αντικριστό δεν αποτελεί προνόμιο και γαστρονομική αποκλειστικότητα των Ανογίων, αλλά όλης της Κρήτης, μιλώντας ακόμη και για γραφικές καταστάσεις δίχως όρια. Αντικριστό Κρήτης, γιατί το αντικριστό είναι μέρος της κριτικής γαστρονομικής κληρονομιάς, ψήνεται σε όλη την Κρήτη, από τη μία άκρη στην άλλη, και θεωρούμε ότι το σωστό είναι ότι να είναι το όνομά του κριτικό αντικριστό. Η είδηση έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση, αλλά και γέλωτα, αφού φαίνεται ότι για κάποιους η γραφικότητα δεν έχει όρια. Για όλους εμάς που ζούμε ή καταγόμαστε από τα χωριά που βρίσκονται γύρω από τους πρόποδες του Ψιλωρίτη, το αντικριστό ή οφτό κατά άλλους αποτελεί κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Εγώ ζω κοντά 50 χρόνια σε αυτό εδώ τον τόπο και ξέρω πολύ καλά αυτά που λέω, αν είναι όπως τα λέω ή όχι. Έχει ξεκάθαρη αναφορά. Αλλά εμείς δεν πάμε να πάνε οικειοποιηθούμε κάτι, μη βακούνε για πνευματικά δικαιώματα, για ένα τύπο να το περιορίσουμε. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε τίποτα, εμείς θέλουμε να το ανοίξουμε, να γίνει παγκοσμίως γνωστό αυτό. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως εξήγησαν, πληροφορήθηκαν το θέμα μέσω ιστοσελίδας για την προσπάθεια κατοχύρωσης του αντικριστού Κρήτης ως Ανογιανού Οφτού με τη μέθοδο του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, διευκρινίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουν μία και μόνο περιοχή του νησιού να επιχειρήσει να σκεπάσει ένα ζωντανό τμήμα της παράδοσης όλου του νησιού. Μιλώντας πάντως στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και την Νικολέτα Σφαγγενάκη, ο Αντιδήμαρχος Ανογίων Βασίλης Μπόκος εξήγησε ότι η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει καμία σχέση, ενώ παρέπεψε στην ιστορία του τόπου, η οποία είναι ταυτόσιμη με το προϊόν το οποίο ζητά να πιστοποιηθεί. Όπως σας είπα, όποιος θέλει επί της ουσίας πραγματικά να το δει. Επί της ουσίας, γιατί μόνο επί της ουσίας δεν είναι αυτή η ανακοίνωση. Κρύβει σκοπιμότητες να καλούν την περιφέρεια γραπτός να πάρει θέση για ένα θέμα που ούτε καν έχει. Δεν υπάρχει ζήτημα καθόλου επαφή με την περιφέρεια. Είμαστε σοβαροί.